Κύριε Χατζηνικολάου, αναφορικά με το τρίτο δημοτικό σχολείο που έχει γίνει πολύ ντόρο αυτές τις ημέρες, εσείς βγάλατε μία επιστολή στην οποία ενημερώνετε ουσιαστικά την ΚΟΑΚΙ κοινωνία για τους λόγους με τους οποίους εσείς δεν επιθυμείτε να συνεργαστείτε, να συνεχίσει αυτή η συνεργασία. Να μας πείτε δύο λόγια αναφορικά έτσι, με αυτό, μιας και γνωρίζουμε ότι και εσείς χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο οίκημα ως φροντιστήριο. Ναι. Ουσιαστικά ο λόγος που βγάλουμε το δελτίο τύπου είναι για να μην χρειάζεται να λέμε τα ίδια και τα ίδια πάλι. Δηλώσαμε ότι ήταν μια προσωρινή λύση που ευχαρίστως για 2-3 μήνες δεχτήκαμε να φιλοξενήσουμε το τρίτο δημοτικό. Οι 2-3 μήνες γίνανε 9 αμέσως, μετά γίνανε 24, δηλαδή γίνανε 2 χρόνια τώρα σχεδόν κλείνουμε από τότε που ήρθε το τρίτο δημοτικό σε εμάς. Και δεν έχει γίνει τίποτα στο ΑΖΙΛ. Γιατί αυτό ήταν ο μόνος όρος που θέσαμε, ήταν να φτιαχτεί το ΑΖΙΛ. Το ΑΖΙΛ δεν φτιάχνεται. Έχουμε κατηγορηθεί και ίσως και δικαίως ότι με αυτή την προσωρινή λύση επαναπαύεται ο Δήμος ή όποιος είναι τέλος πάντων υπεύθυνος και δεν προχωρούν οι εργασίες στο ΑΖΙΛ. Σας κατηγορούν, δηλαδή, ποιος σας κατηγορεί? Και οι γονείς και οι δάσκαλοι του Τρίτου Δημοτικού και η κοινωνία γενικότερα. Ότι εντάξει, τώρα βρέθηκε αυτή η προσωρινή λύση και δεν φτιάχνεται το σχολείο που πρέπει να φτιαχτεί. Εσείς όμως ως οικογένεια πήγατε να δώσετε μια λύση για να βοηθήσετε τα παιδιά. Πήγαμε να δώσουμε μια λύση προσωρινή. Αλλά καταλαβαίνετε ότι και η συγκατοίκηση δεν είναι εύκολο πράγμα, βέβαια, ούτε για εμάς ούτε για εκείνους. Και θα πρέπει ή να φύγουμε εμείς ή να φύγουν αυτοί. Και αφού είναι δικό μας το κτίριο, δεν μπορούμε να φύγουμε εμείς. Αναγκαστικά θα φύγει το τρίτο. Επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση για το οικονομικό κομμάτι. Ξεκαθαρίσαμε, γιατί ακούσαμε από πάρα πολλούς δικούς μας ανθρώπους που λένε πώς θα παίρνετε νίκη και τι παίρνετε και τα έχετε πάρει κάτω από το τραπέζι και τέτοια. Δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Η παραχώρηση έγινε δωρεάν, το εξηγούμε αυτό το πράγμα. Και όντως ο Δήμος φαίνεται να έχει την πρόθεση από εδώ και πέρα ίσως να το νοικιάσει, αλλά δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση οικονομική με το Δήμο, δεν θέλουμε να έχουμε καμία επαφή και κανένα νομικό μπλέξιμο και τίποτα τέτοιο. Το παραχωρήσαμε δωρεάν με όλη μας την ευχαρίστηση για αυτό το διάστημα. Που τελικά ήταν μεγαλύτερο από αυτό που υπολογίζαμε και από εδώ και πίσω δεν μας ενδιαφέρει να τον νοικιάσουμε. Να τον νοικιάσουμε σε ιδιώτη ευχαρίστως, να τον νοικιάσουμε στο Δήμο δεν θέλουμε. Είναι όμως δύσκολο, φαντάζεστε κι εσείς μέσα σε τόσο πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν είναι μικρό χρονικό διάστημα. Ο Δήμος το ήξερε αυτό από το 2022 ότι έπρεπε να βρει λύση. Για το άδειασμα που του είπαμε, τη μετακίνηση των πραγμάτων του Τρίτου Δημοτικού, του είπαμε από τον Ιούνιο. Δεν ήταν ξαφνικά ότι πήγαμε 9 Σεπτεμβρίου, γιατί ξέρετε, αν δεν γινόταν όλη αυτή η ιστορία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσα στο καλοκαίρι, θα ερχόταν 9 Σεπτεμβρίου και θα έλεγε ο Δήμος: α, πέφτω από τα σύννεφα. Δεν ξέραμε ότι δεν είχαμε αυτό το κτίριο. Το ξέραν όμως ότι δεν θα το είχαν αυτό το κτίριο. Το ξέραν από τον Ιούνιο. Και ήταν δεδομένο ότι έπρεπε τέλος Ιουνίου να φύγουν από εκεί και να βρουν άλλη λύση. Και δεν έχουν κάνει τίποτα αυτή για αυτή τη στιγμή. Το τα πράγματα, τα θρανία και όλα τα ναι. υλικά που έχει το Τρίτο Δημοτικό στην ιδιοκτησία του βρίσκονται στο χώρο σας. Ναι, βρίσκονται στο χώρο μας και αντίστοιχα κάποια δικά μας βρίσκονται σε κάποιον άλλο χώρο που δεν ξέρουμε καν πού είναι. Κάποια έχουν χαθεί κιόλας. Αλλά δεν θέλω να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, ούτε σε κάποιες λεπτομέρειες του γιατί ήταν δύσκολο να συνυπάρχουν τα δύο σχολεία ταυτόχρονα. Είναι μια προσωρινή λύση που δόθηκε και καλώς δόθηκε για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά αυτό το μικρό χρονικό διάστημα φαίνεται παγιώνεται ουδέν μονιμότερο προσωρινού και δεν γίνεται αυτό το πράγμα επαόριστον. Και για το τρίτο δημοτικό δεν είναι δίκαιο αυτό το πράγμα. Δηλαδή και κυρίως για αυτούς είναι πρόβλημα το να μην έχουν τη δική τους στέγη και να πρέπει να βασίζονται σε έναν ιδιώτη που θα τους φιλοξενήσει. Μπορεί να βρεθεί ένας άλλος ιδιώτης για τα επόμενα 2 χρόνια, αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Πρέπει να βρεθεί μια μόνιμη λύση. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή, γιατί δεν είναι δουλειά μου να τη βρω εγώ αυτή τη λύση.